Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί παραλάβαμε τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που κάνει δωρεά η εταιρεία Χαλκιαδάκης ΑΕ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εταιρεία, την κυρία Χριστίνα Χαλκιαδάκη που ηγείται όλου αυτού του εγχειρήματος, τον κύριο Τζαγκαράκη για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλη αυτή την περίοδο για να διευθετήσουμε και να ικανοποιήσουμε το αίτημα, να ικανοποιήσει το αίτημα το δικό μας. Είμαι πολύ συγκινημένη που υπάρχουν άνθρωποι, φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, οι οποίοι δείχνουν υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, για να προσφέρουν πράγματα, να κάνουν πολύ πιο εύκολη τη δουλειά των γιατρών, του προσωπικού εδώ. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω το προσωπικό που όλο αυτό το καιρό, από οποιαδήποτε θέση, από οποιοδήποτε κλάδο, έχει παλέψει για τα μέγιστα, για να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία, αυτή την κρίση. Και έχουν δουλέψει με τέτοιο ζήλο και τέτοια δύναμη, ώστε έχουμε καταφέρει πολύ καλά αποτελέσματα για την περιοχή μας και για το νοσοκομείο μας. Και πάλι να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τον εξοπλισμό των σημερινών. Περιλαμβάνει έναν υπερηχοκαρδιογράφο που πραγματικά θα λύσει τα χέρια των καρδιολόγων, γιατί είναι ένα πολύ μικρό μηχάνημα το οποίο μπορούν να παίρνουν μαζί τους οπουδήποτε για να εξετάσουν τους ασθενείς. Περιλαμβάνει ένα CPAP, ένα μηχάνημα το οποίο δίνει οξυγόνο σε ασθενείς που πολλές φορές, αν δεν το έχουν αυτό το μηχάνημα, ίσως χρειαστεί να μεταβούν και στην εντατική. Είναι ένα μηχάνημα πολύ σημαντικό, ήδη είναι το δεύτερο που αποκτά το νοσοκομείο μας. Το πρώτο το πήραμε μέσα στην πανδημία και πραγματικά οι γιατροί συνειδητοποίησαν τη μεγάλη του αξία. Με αυτό το μηχάνημα αποφύγαμε πολλές διακομιδές σε μεγαλύτερα νοσοκομεία, γιατί οι ασθενείς κατάφεραν και νοσηλεύτηκαν στο δικό μας με την βοήθεια αυτού του μηχανήματος. Περιλαμβάνει ένα holder ρυθμού, ένα πολύ σημαντικό εξοπλισμό για τους καρδιολόγους μας, και έναν καρδιογράφο, τον οποίο τον περιμένουμε στις αρχές του Ιουλίου. Κύριε Τζαγκαράκη, δεν είναι η πρώτη φορά που περνάτε σε μια τέτοια κίνηση. Το νοσοκομείο της Ιτίας είχε ανάγκες, έχει ανάγκες και είναι σημαντικό να βρίσκει τέτοιους συμπαραστάτες. Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στους ήρωες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που και πριν την πανδημία, αλλά και ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη περίοδο, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ούτως ώστε να είμαστε όλοι εμείς καλά, να είμαστε υγιείς. Αυτή λοιπόν η δωρεά που έρχεται στη συνέχεια της δωρεάς που έχουμε κάνει σε όλες τις δομές υγείας, τις τοπικές δομές υγείας της Κρήτης, είναι ο δικός μας τρόπος να πούμε ευχαριστώ, να πούμε μέσα από την καρδιά μας ευχαριστώ στους ήρωες αυτούς που καθημερινά δίνουν πραγματικά ένα αγώνα πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία όλων μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τα στελέχη της 7ης ΥΠΕ που συνεργάστηκαν μαζί μας για να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες κάθε δομής και να έρθουμε να τις καλύψουμε, αλλά και στην κυρία διοικήτρια. Αυτή η δωρεά δεν θα μπορούσε να γίνει και να είναι τόσο στοχευμένη και αποτελεσματική, αν δεν συνεργαζόμασταν πάρα πολύ καλά και με τα στελέχη της 7ης ΥΠΕ, αλλά και με την κυρία διοικήτρια του νοσοκομείου της Ιτίας, που με μεγάλη χαρά, με ζήλο, με υπερπροσπάθειες, κατάφερε να καταλήξουμε στις ανάγκες του νοσοκομείου και να καλύψουμε πολύ συγκεκριμένες ανάγκες για τους συμπολίτες μας στη Ιτία. Είπε ότι τη διοικήτρια και τον υποδιοικητή είναι πάντα στο πλευρό μας, και σε αυτή την προσπάθεια ήμασταν πάλι σε συνεργασία, ώστε να καταλήξουμε σε ποιο εξοπλισμό θα θέλαμε να αποκτήσουμε μέσω της δωρεάς της εταιρείας Χαλκιαδάκη ΑΕ. Με την υγειονομική περιφέρεια είμαστε σε μια συνεχή και μόνιμη συνεργασία, πολύ καλή συνεργασία, γι' αυτό και έχουμε και πολύ καλά αποτελέσματα. Και ευελπιστούμε ότι συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στο νοσοκομείο πολύ περισσότερα πράγματα, ώστε να είναι
προς τον πολίτη, γιατί αυτά αποδέκτες τους ιτιακούς πολίτες.